Όσοι θέλουν ας μην το καταλάβουν. Είναι δικαίωμά μας. Όσα γίνονται σήμερα μπροστά μας, όσα έρχονται την επόμενη ημέρα, είναι τα φρικτότερα πράγματα τα οποία είδαν οι ανθρωπότητες. Ένα εκ των φοβεροτέρων σημείων, τα οποία είναι και το σημείο του Αντιχρίστου, είναι ότι παρήθαν γενναίες ανθρώπων από την ημέρα όπου εγγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου μέχρι σε αυτή τη στιγμή, και ουδέποτε η ανθρωπότης ομίλησε δια των αριθμών του Αντιχρίστου. Ο αριθμός του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι τρία εξάρια για τα τρία κοντά, το ένα κοντά στο άλλο. Ο αριθμός 666, ο οποίος λέγει η Αποκάλυψη, είναι και το όνομα του Αντιχρίστου. Ποιον είναι αυτό το όνομα? Εδώθησαν διάφορα ονόματα στο παρελθόν. Υπέθεσαν πολλοί οι οποίοι σχολήθησαν με αυτό το θέμα ότι είναι το τάδε όνομα και το τάδε όνομα. Πλην όμως, όταν θα αποκαλυφθεί, τότε θα είναι και η πραγματικότης και τότε θα είναι και το όνομα αυτό του Αντιχρίστου. Πότε θα αποκαλυφθεί? Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει, εξαπέστηνε ο Θεός τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, γενόμενον επί γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα επιτρέψει ο Θεός να εμφανιστεί και αυτός ο δυνάστης της ανθρωπότητος. Αυτός ο κακούργος, ο οποίος θα υποδουλώσει το ανθρώπινο γένος. Έως τότε όμως, τα διάφορα γεγονότα τα οποία θα έρχονται πρέπει να είναι δια τους πιστούς το κάθε ένα και ένα ξύπνημα. Και φτάσαμε, αδελφοί μου, από τα πιο μικρά εις τα πιο μεγάλα, και συνεχώς θα προχωρούμε για να φτάσουμε εις το αποκορύφωμα του σχεδίου του Αντιχρίστου, αλλά και σε αυτό που θα του επιτρέψει ο Θεός. Ένα από τα φοβερά σημεία είναι το θέμα αυτό, το οποίο ονομάζεται χρήμα. Το ελέγαμε προδεκαετίας, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Όταν θα ενώσει ο Αντίχριστος το χρήμα, τότε θα το κρατήσει στα χέρια του. Και τότε οι άνθρωποι ή θα αγαπήσουν τον Χριστό ή θα δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο δια λίγα αργύρια. Τα οποία αργύρια, όσα και να έχει ο άνθρωπος, εδώ θα μείνουν. Αυτήν την κίνηση την βλέπουμε, αδελφοί μου, μπροστά μας, αλλά την βλέπουν μόνο όσοι πιστεύουν στον Θεό και όσοι ακούν τα Θεία Κηρύγματα και όσοι έχουν τα μάτια της ψυχής ανοιχτά. Οι άλλοι λέγουν ότι τούτο είναι όμορφο πράγμα, είναι καλό πράγμα, είναι για το συμφέρον μας, είναι για την πρόοδο της κοινωνίας και πολλές και διάφορες δικαιολογίες. Δικαίωμα να τα λέγουν. Εμείς δεν θα τα βλέπουμε έτσι όμως. Εμείς θα τα βλέπουμε όπως είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το χρήμα θα έρθει στα χέρια του Αντιχρίστου και για να σου τα δώσει τα χρήματά σου πρέπει να του δώσει και στη ψυχή σου. Δι' αυτό θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας, είμεθα πτωχή, δεν είμεθα πλούσιοι, και αυτά τα λίγα τα οποία μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε ο κάθε ένας, αυτά τα λίγα ας τα δώσουμε τώρα που είναι νωρίς σε φτωχούς, σε εγκαταλελειμμένους, σε ασθενείς, σε χείρες, σε ορφανά, για να μην έρθουμε στην τελευταία στιγμή που δεν θα τα παίρνει κανείς πλέον και θα μείνουμε με αδιανά τα χέρια, διότι δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι φοβερό και οδηγείται και αυτό προς τα εκεί, αλλά σιγά σιγά, είναι το θέμα του φαγητού.
της τροφής. Αυτή η τροφή θα έρθει η στιγμή κατά την οποία δια να την πάρεις την τροφή αυτή να φάγεις, πρέπει να έχεις τον αριθμό του Αντιχρίστου ή το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και αυτό οδεύει προς το σημείο τούτο και ολοκληρώνει ο Αντίχριστος τα δύο και μένει το τρίτο. Το τρίτο το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Τρία σημεία είναι που θα πάρει ο Αντίχριστος. Ένα τα χρήματα, δεύτερον την τροφή και τρίτον τη μετακίνηση του ανθρώπου, που θα μετακινείται ο άνθρωπος. Θα σου κόψει το δρόμο ο Αντίχριστος και θα σου λέει για να περάσεις πρέπει να έχεις τον αριθμό μου. Εάν δεν έχεις τον αριθμό μου δεν μπορείς να περάσεις ούτε δια του αέρος, ούτε δια της ξηράς, ούτε δια της θαλάσσης. Και όταν τούτα τα τρία τα πάρει, ετελείωσε. Ο κόσμος όλος έχει υποταγεί κάτω από την πίεση του δυνάστου, κάτω από την πίεση του κακούργου και όλος ο κόσμος θα υποταχθεί κάτω από το θέλημά του. Εάν ο Πανάγραφος Θεός λέγει δεν του κολοβώσει τα σημέρας, τότε λέγει δεν πρόκειται να σωθεί ουδέ ένας άνθρωπος. Δεν θα σωθεί, λέγει, πάσα σάρξ. Εάν μη κολοβώσει τα σημέρας του Αντιχρίστου, οι ημέρες του Αντιχρίστου είναι 7 έτη. Τα 3,5 χρόνια θα του τα αφήσει, διότι αν του τα αφήσει και τα 7, δεν πρόκειται, λέγει, να σωθεί κανείς. Δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός δια τους ειδικούς του, δια τους εκλεκτούς του θα του αφαιρέσει τα 3,5 χρόνια και θα μείνουν τα 3,5 χρόνια. Και σε αυτό το σημείο αδερφοί μου εμείς θα έχουμε την ελπίδα μας εις τον Θεό, θα αναγνώσουμε την Αγία Γραφή, θα βλέπουμε τι ο Θεός ομίλησε διαμέσου της Αγίας Γραφής, θα παίρνουμε δύναμη και θα προχωρούμε. Εάν δεν στηριχθούμε στην Αγία Γραφή και αν δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή και αν δεν παίρνουμε δύναμη από τα λόγια του Θεού, δεν πρόκειται να σωθούμε. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει πάντοτε να στερεωνόμεθα εις το λόγο του Θεού, ο οποίος είπε «Ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένο εξτόματος Θεού». Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία δεν θα έχουμε να φάμε, αλλά μόνο όταν διαβάζουμε τα λόγια του Θεού, αυτά θα μας δίδει ο Θεός τροφήν ουράνιον, χωρίς να καταλάβουμε τα σημέρα στα δυσκόλου. Θα έχουμε έως της τελευταίας στιγμής που θα υπάρχει ο κόσμος τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και πάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας θα παίρνουμε δύναμη, θα ενδυναμωνόμεθα για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Έως τότε όμως, εμείς πρέπει, επαναλαμβάνω, να είμεθα άγρυπνοι. Από τη στιγμή κατά την οποία θα πηγαίνουμε στην αγορά, πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα το τι αγοράζουμε. Ο αριθμός του Αντιχρίστου επάνω σε οποιονδήποτε τρόφιμο ή είδος όταν υπάρχει, και το πάρεις είσαι πλέον υποτεταγμένος στον Αντιχρίστο. Σε εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Έως τη στιγμή κατά την οποία θα επιβληθεί αυτό το οποίο υπέγραψαν οι κρατούντες. Οι κρατούντες. Ποιοι είναι αυτοί που μας κρατούν? Αυτοί που μας διευθύνουν. Αυτοί οι οποίοι ανέβησαν στον θρόνο δια την ψήφων της ειδικής μας ψήφου, ανέβησαν στο θρόνο. Αυτοί από όσα γνωρίζουμε έφτασαν στο σημείο να υπογράψουν και το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Εις εκείνον το συνέδριο, το άνομο, το παράνομο, το διαβολικό που ήταν αρχηγός ο Αντίχριστος, εις εκείνο το συνέδριο μεταξύ των άλλων είχαν αποφασίσει ότι μετά από τις ταυτότητες το σφράγισμα θα γίνει
εις το μέτωπο και εις το χέρι, εις την δεξιάν χείρα λέγει και εις το μέτωπο. Και υπέγραψαν παρακαλώ αυτήν την απόφαση. Υπεγράφηκε αυτή η απόφαση. Τώρα πότε θα γίνει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως επειδή υπεγράφηκε, δώσαμε την υπογραφή, θα γίνει και αυτό. Και τότε λέγουν ότι ο Αντίχριστος, όσοι δεν δεχτούν να πάρουν το σφράγισμα αυτό, θα θανατώνονται. Εάν θα θανατώνονται είναι το μικρότερο. Θα υποβάλλονται σε φρικτά μαρτύρια. Δι' αυτό πρέπει να είμαι προετοιμασμένοι. Το να θανατωθείς δεν είναι τίποτα, είναι το πιο καλύτερο. Δηλαδή δεν υποκύπτεις, δεν παίρνεις το σφράγισμα στο μέτωπο και στο χέρι, θα σε θανατώνει. Δεν είναι τίποτα. Ο θάνατος είναι γλυκής, φεύγεις για την αγκάλη του Θεού, διότι δεν τον αρνήθηκες, αυτό δεν είναι τίποτα. Πλην όμως δεν είναι αυτό που είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν ότι όποιος δεν υποκύψει στον Αντίχριστο θα υποβάλλεται σε φρικτά μαρτύρια τα οποία δεν εγνώρισε ο κόσμος. Εάν σκεφτούμε τα μαρτύρια τα οποία έπαθαν οι πρώτοι χριστιανοί επί τέσσερας ολοκλήρους αιώνας, αυτά λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι μικρά μπροστά στα μαρτύρια τα οποία θα υποβάλλει ο Αντίχριστος σε εκείνους οι οποίοι δεν θα υποκύψουν. Δι' αυτό πρέπει να είμαι προετοιμασμένοι αδερφοί μου, ό,τι επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός. Εκείνος έδιδε δύναμη στους μάρτυρας, υπεβάλλοντος σε φρικτά μαρτύρια οι μάρτυρες. Πώς εξήρχον τον νικητέ και πώς εδόξαζον τον Θεόν κάτω από τα φρικτά εκείνα μαρτύρια, τα συγκλονιστικά εκείνα μαρτύρια, πώς εκείνοι ελάμβαναν τόση δύναμη, διότι ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε εμίκρενε τους πόνους, δεν τους άφηνε τους πόνους να εκδηλώνονται όπως είναι εις το φυσικό. Ο Πανάγαθος Θεός αοράτως εις τους μάρτυρας εγλύκαινε τους πόνους. Δι' αυτό και βλέπουμε όλους τους μάρτυρας να χαίρονται όταν υπεβάλλονται εις τα μαρτύρια. Υπεβάλλοντος τα μαρτύρια και έχερον, εχέροντο. Διατί, διότι ο Πανάγαθος Θεός εγλύκαινε τα μαρτύρια. Δι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς όταν μείνουμε κοντά στον Χριστό και έρθει ο Αντίχριστος, εκείνα τα μαρτύρια στα οποία θα υποβληθούν οι εκλεκτοί του Θεού, ο Πανάγαθος Θεός θα γλυκαίνει τα μαρτύρια αυτά. Μπορεί να είναι ο πόνος 100 βαθμούς και ο Πανάγαθος Θεός θα δίδει να γίνονται 5 βαθμοί. Δι' αυτό δεν θα οπισθοχωρήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα δηλιάσουμε, διότι ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Και αυτό ακριβώς το παρακολουθούμε όταν ανοίξουμε την Αγία Γραφή και είδουμε τα μαρτύρια τα οποία, στα οποία υπευλήθησαν οι μάρτυρες. Και μεταξύ των μαρτύρων της Αγίας Γραφής μελετούμε το μαρτύριο του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Και βρισκόμεθα σε ένα σημείο στο οποίο συνεχίζουμε να δούμε πώς ο πρωτομάρτυρος Στέφανος ενώπιον του συνεδρίου εστηρίζεται εις την πίστη και εις τον Θεόν και αντέκρουεν τους δικαστάς οι οποίοι τον εδίκαζον. Ήρθε το εις αντίθεση και δεν εφοβήτω. Του σύλλεχεν και δεν εφοβήτω. Και όταν υπευλήθη στο μαρτύριο, ο πρώτος μάρτυρας του Χριστού μας, εκείνος εδόξαζε τον Θεόν και γονατιστός υπέμενε το μαρτύριο του λιθοβολισμού και έβλεπε τον ουρανό ανοιγμένον και τον Θεόν να κάθεται επί του θρόνου και τον Υιόν του Θεού εκ δεξιών καθήμενον λέγει. Ελάλησε δε ούτως ο Θεός ότι έστω το σπέρμα αυτού πάρικον εν γη αλλοτρία και δουλώσος είναι αυτό και κακώσος είναι έτη 400. Ευρισκόμεθα
εις το 7ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και εις των στίχων 6 και συνεχίζουμε. Ομίλησε δε ο Θεός απολογούμενος ο πρωτομάρτυρας Στέφανος ενώπιον των δικαστών του, απολογείται αυτή τη στιγμή και τους μεταφέρει εις την Παλαιάν Διαθήκη πως έφτασαν έως το σημείο να σταυρώσουν τον Χριστόν και τους λέγει ότι τότε λέγει ο Θεός ελάλησε προς τον Αβραάμ ούτοπος με αυτόν τον τρόπο, ότι δηλαδή θα παραμείνουν οι απόγονοι αυτού ως ξένοι εις χώραν που θα ανήκει εις άλλους, και οι εντόπιοι της χώρας εκείνης θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί έτη 400. Ομιλεί δια την δουλεία των Εβραίων εις τους Αιγυπτίους εδώ ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Έτη 400 ο λαός του Θεού δεν αποκλείεται, αδερφοί μου. Οι εκλεκτοί του Θεού δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και θλίψεις και αντιξοότητας στη ζωή του. Όσοι είναι με τον Θεό δεν πρόκειται να έχουν δάφνες στους δρόμους των. Δεν πρόκειται να έχουν ανάπαυση στον κόσμο αυτόν. Δεν πρόκειται να έχουν ησυχία στον κόσμο αυτόν. Το είπε ο Θεός. Εάν είχα εγώ, λέγει, ησυχία, και αν ήμουνα εγώ ήσυχος στον κόσμο, έτσι θα είστε και εσείς. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξαν. Εφόσον λέγει εμένα με δίωξα, λέγει, να είστε έτοιμοι να υποστείτε κι εσείς διωγμούς με συγχωρείτε, διωγμούς θλίψης και αντιξοότητες στον κόσμο αυτών, οι οποίες εκ πρώτης όψεως θα φαίνονται ότι οθούν εις την εξαφάνιση και την καταστροφή των δικών μου των παιδιών. Προς στιγμή, λέγει, θα φαίνονται ότι θα εξαφανιστούν τα παιδιά μου. Πλην όμως αυτό δεν θα γίνει ποτέ, διότι εγώ θα είμαι με τα παιδιά μου, λέει. Ο Θεός επαγρυπνεί εις αυτάς τας θλίψεις και λυτρώνει τα παιδιά του και τα οδηγεί προς αναψυχή, προς χαράν, προς ευφροσύνη. Θλίψεις, πειρασμοί και ιδιαίτερον εις τον κόσμο αυτόν δεν είναι μόνο για τα επιμέρους άτομα, αλλά ευεργετική παιδαγωγία την οποία ο Θεός δίδει και εις έθνη ακόμη ολόκληρα, όχι σε άτομα, και εις έθνη ολόκληρα. Όταν εμείς είμεθα επί 400 χρόνια υπόδουλοι εις τους αγαρινούς, μέσα εις αυτά τα 400 χρόνια εσφυριλατήθη αυτός ο λαός, αγάπησε περισσότερον τον Θεό, εστάθη περισσότερον εις την γλώσσα του και την πίστη του και την οικογένειά του και τη θρησκεία του, και σε μία στιγμή, επειδή ακριβώς επαιδαγωγήθησαν κάτω από την δουλεία, ο Θεός τους εβοήθησε και ελύτρωσαν αυτό το έθνος το οποίο βρισκόμεθα και εμείς σήμερα ελεύθεροι, χωρίς να γνωρίζουμε όμως τίποτε από όσα εκείνοι έπρατον τότε. Όταν επολεμούσαν εκείνοι, ενίστευαν και επολεμούσαν. Επροσύφχοντο και επολεμούσαν. Εγονάτιζαν εις τον Χριστόν και στην Παναγία μας και επολεμούσαν τους αγαρινούς. Σήμερα, αδερφοί μου, γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά σήμερα. Σήμερα δεν γίνεται τίποτε από εκείνον το οποίο οι πρόγονοί μας, οι πιστοί των Θεών, επολέμησαν τους αγκαρινούς και μας ελευθέρωσαν. Εμείς οι σημερινοί, οι απόγονοι εκείνων, απέχουμε από την πίστη των, από την θρησκεία στην οποία επίστευον, στην οικογένεια στην οποία επίστευον, στην πατρίδα την οποία επίστευον και στην γλώσσα την οποία κράτησαν μέσα στα μπουτρούμια. Σήμερα ένας μόνον άνθρωπος εξαφάνισε την ελληνική γλώσσα. Ένας μόνον άνθρωπος. Ο Θεός να τον ελέησει. Ο ολετήρας της ελληνικής γλώσσας. Ένας άνθρωπος.
αυτός ο οποίος ακόμη υπάρχει και περπατεί στους δρόμους και σέρνει τα βήματά του. Είδε ο Θεός να του δώσει μετάνοια. Αυτή η γλώσσα η οποία είναι η πλέον ακριβολογούσα γλώσσα στον κόσμο. Ακριβολογεί. Τα νοήματα της ελληνικής γλώσσης δεν τα έχει καμία γλώσσα στον κόσμο. Δι' αυτό και γράφησαν τα Ευαγγέλια και η Αγία Γραφή στην ελληνική γλώσσα και οι Οικουμενικές Σύνοδοι 7 των αριθμών εδογμάτισαν βάσει της ελληνικής γλώσσης. Διότι όλες οι άλλες γλώσσες δεν μπορούν να συμπεριλάβουν τα νοήματα τα οποία συμπεριλαμβάνει η ελληνική γλώσσα. Αυτήν τη γλώσσα την αφάνησε ένας και μόνον άνθρωπος, όσοι τον γνωρίζουν. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, ενδιαφέρει ολόκληρον των ελληνικών λαών και ο λαός ο οποίος έχει γνώση και έχει μυαλό και έχει μάτια και έχει αυτιά, ξέρει ποιος είναι αυτός και ο Θεός να τον ελέησει. Και το έθνος, ο εάν δουλεύσωση, συνεχίζει ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ό,τι λέγει ο Θεός και το έθνος, ο εάν δουλεύσωση, κρινώ εγώ, είπε ο Θεός, και μετά ταύτα εξελεύσονται και λατρεύσους είμαι εν το τόπο τούτο. Και το έθνος στο οποίο θα δουλεύσουν ως σκλάβοι, λέγει η απόγονη του Αβραάμ, θα το δικάσω εγώ και θα το τιμωρήσω εγώ, είπε ο Θεός. Και μετά τα αυτά θα εξέλθουν από την χώρα της δουλείας και θα με λατρεύσουν στον τόπο αυτών της γης Χαναάν, στην Παλαιστίνη. Εγώ, λέγει ο Θεός, είμαι ο κριτής, εγώ τα βλέπω όλα, εγώ τα διευθύνω όλα, εγώ τα κινώ όλα, εγώ σχεδιάζω διόλα. Εγώ είμαι ο Δημιουργός, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Παντοδύναμος. Ό,τι γίνεται στον κόσμο αυτόν είναι από το χέρι μου που εξέρχεται. Εγώ, λέγει ο Θεός, ο δυνατός, θα τιμωρήσω αυτούς. Μην νομίζουμε, αδερφοί μου, ότι αυτοί οι αγαρινοί, οι οποίοι 5 εκατομμύρια μαρτύρους έστειλαν στον ουρανό, οι αγαρινοί αυτοί, μέσα σε ολίγο χρονικό διάστημα. 5 εκατομμύρια έσφαξαν από τους Ορθοδόξους μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Δεν τους είδε ο Θεός, δεν τους γνώριζε ο Θεός, δεν έβλεπε ο Θεός, τα βλέπει όλα. Αλλά λέγει θα έρθει η στιγμή που εγώ θα κρίνω αυτόν τον λαόν ο οποίος σας καταπιέζει και σας κατατυρανεί. Οι διώκοντες και καταπιέζοντες τον λαόν του Θεού φαίνονται μεν προς καιρόν ότι υπερισχύουν. Εις το τέλος όμως θα λογαριαστεί ο Θεός με ταυτόν. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα τους δικάσει, αδερφοί μου. Υπάρχει Θεός ο κρίνων την γην, ουδε μία δε αδικία εξ όσων συμβαίνουν επάνω στην γη δεν διαφεύγει το παντέφορον όμα του και δεν πρόκειται να παραμείνει εις τέλος ατιμώρητος. Όλα τα βλέπει ο Θεός και είναι ο οφθαλμός ο οποίος τα βλέπει όλα και σιωπά προς στιγμή. Θα έρθει όμως η ώρα κατά την οποία θα ανοίξει το στόμα του ο Θεός και θα δώσει δίκη και δικαιοσύνη στον κόσμο και δει στα κλεκτά του παιδιά. Και έδωκεν αυτό διαθήκη περί τομής και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη ημέρα τη 8η και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες. Και έδωκεν ο Θεός στον Αβραάμ διαθήκη η οποία επιβεβαιώθηκε και επεσφραγίστη δια της περί τομής. Δηλαδή δια της βαπτίσεως τότε στην Παλαιάν Διαθήκη. Η περιτομή την οποία δέχονται τα αρσενικά τέκνα των Εβραίων ή το η βάπτιση την οποία έχουμε εμείς σήμερα έδιωξεν αυτά της Παλαιάς Διαθήκης ο Χριστός ο οποίος είπε ουκ ήλθον ή να καταλύσω τον νόμον αλλά να πληρώσω τον νόμον. Τα κενά, τα αδιανά, εκείνα τα οποία δεν χρειάζονται, εκείνα τα οποία είναι κακά, λέγει,
εκείνα τα οποία ο λαός αυτός, ο απερίθμητος και σκληρόκαρδος λαός, όπως θα τους πει ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στη συνέχεια, είστε σκληροί, λέγει, και απερίθμητοι, λέγει, διότι σταυρώσατε τον Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Αυτός ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη δεν εσήκωνε την αλήθεια. Ήτο όπως τον ήπιον, το οποίο δεν μπορεί να φάγει σκληράν τροφήν. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός έδωκε εις τον λαόν εκείνον τόσα όσα ειδύναν το να σηκώσουν. Και ονομάζεται ως εκ τούτου η Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγός εις Χριστόν. Έρχονται σήμερα βέβαια οι ελληνολάτρες να μας πούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παραμυθάκι, δεν υπήρχαν τίποτε, λέγει. Κλούβιο και δεν γνωρίζω οι άνθρωποι αυτοί, διότι ενόμισαν ότι με το να γνωρίζουν πέντε γράμματα γνωρίζουν και τα του Θεού. Άλλα όμως είναι του Θεού τα οποία ούτε καν μπορούν να αγγίσουν επάνω εις αυτό το οποίο ονομάζεται του Θεού τα πράγματα. Αυτό το οποίο ελέγαμε όταν ήμεθα μικρή και πηγαίναμε στο σχολείο και μας το εμάθαιναν οι γονείς μας, τώρα δεν τα μαθαίνουν. Φύγανε όλα αυτά. Έλεγαν φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Του Θεού τα πράγματα. Δηλαδή εκείνα τα οποία είναι και η ουσία της ζωής μας. Σήμερα όμως η σημερινή, οι οποίοι οδηγούν τα τέκνα των Ελλήνων, δεν μαθαίνουν του Θεού τα πράγματα, αλλά του διαβόλου τα πράγματα. Από 6 χρονών τα μωρά θέλουν να τα οδηγήσουν στην πορνεία, να γνωρίζουν, λέγει, τι θα πει πορνεία. Και αυτήν τη λέξη δεν τη λέγουν καθαρά, τη λέγουν με ένα όνομα το οποίο έκανε ο Αντίχριστος, δημιούργησε ο Αντίχριστος, αφού το έβαλε στην κολυμπήθρα του Αντίχριστος και το έβγαλε. Μία λέξη την οποία έβαλε μέσα στην κολυμπήθρα του Αντίχριστος και την έβγαλε καμουφλαρισμένη. Και αντί να πούν στον κόσμο ότι θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά σας την πορνεία, λέγω θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά σας το σεξ. Αλλά αυτό δεν είναι αγιογραφικό, είναι της κολάσεως. Η λέξη αυτή είναι της κολάσεως. Και ο κόσμος ακούει αυτήν τη λέξη, βλέπει αυτά τα μέσα τα οποία οδηγούν τον κόσμο εις την καθημερινή γνώση των γεγονότων, αυτά τα μέσα τα οποία ονομάζονται τηλεοπτικά μέσα, αυτές οι εφημερίδες οι οποίες οδηγούν τον κόσμο προς γνώση των γεγονότων, αυτά τα περιοδικά τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνων, η κόπρος του Αυγίου. Και σε αυτήν την περίπτωση ακριβώς βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι σημερινοί άνθρωποι και δει οι λεγόμενοι μορφωμένοι και έρχονται στην Παλαιά Διαθήκη να την απορρίψουν. Απορρίπτουν δε όλους τους πατριάρχες, απορρίπτουν όλους τους προφήτες, απορρίπτουν τα πάντα και δεν γνωρίζουν ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν μια προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εάν η Παλαιά Διαθήκη ήταν άχρηστος, θα έλεγε ήρθα να την καταργήσω. Δεν το είπε όμως αυτό ο Χριστός. Ο Χριστός είπε ότι δεν ήρθα να καταργήσω, λέγει, την Παλαιά Διαθήκη. Ήρθα να πληρώσω τα κενά.
Όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτά τα οποία χτυπούν στον εγκέφαλο αυτών των ελληνιστών. Του χτυπούν σαν το σφυρί το οποίο του χτυπάει στο μυαλό και δεν αντέχουν. Δεν γνωρίζουν ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλά κενά μέσα. Αυτά τα κενά τα επλήρωσε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Δι' αυτό ο λαός εκείνος δεν μπορούσε να αντέξει την αλήθεια την οποία ο Θεός έδωκε μετέπειτα. Τους είπε την αλήθεια και το αποτέλεσμα ήταν να τον σταυρώσει. Σκεφτείτε αν τους την έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ελάτρευαν τους μόσχους, θα ελάτρευαν τα είδωνα και δεν θα ελάτρευε κανείς τον αληθινό Θεό. Αλλά ο Πανάγατος Θεός επήγε σύμφωνα με την νοοτροπία εκείνου του λαού και τους έδωκε τον νόμο, τους έδωκε τους προφήτες, τους έδωσε όλα εκείνα τα οποία τους πατριάρχες και τα γεγονότα τα φοβερά με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έδωκε τον κατακλυσμό, έδωκε τόση παιδαγωγία στην Παλαιά Διαθήκη για να κρατήσει αυτόν τον λαό. Τούτα όμως δεν τα γνωρίζουν οι αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες και νομίζουν ότι τα γνωρίζουν όλα και λέγουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα παραμυθάκι. Δουλειά δικιά τους. Και έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ Διαθήκη, η οποία βεβαιώθηκε και επεσφραγίστηκε δια της περιτομής, στην οποία υπευλήθη ούτως προς επικύρωση της Διαθήκης και έτσι αφού με την Διαθήκη και την πίστη που έδειξε σε αυτήν ο Αβραάμ και με την περιτομή που έλαβε παρεσκευάστησαν τα πράγματα. Εγέννησε ο Αβραάμ τον Ισαάκ και τον περιέτε με την 8η ημέρα από τις γεννήσεώς του και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Και έδωκεν αυτό διαθήκη περιτομής και ούτως λέγει εγέννησε τον Ισαάκ με αυτόν τον τρόπον η πίστη δηλαδή στον Θεόν. Ο Αβραάμ επίστευε στον Θεόν και έκανε υπακοήν στον Θεόν και κατέστησε αυτόν ο Θεός και τον παρεσκεύασε εις το να δοθεί σε αυτόν η Διαθήκη του. Ο Θεός έδωκε την Διαθήκη του στον Αβραάμ διότι έδειξε πίστη στον Θεόν την τότε εποχή που όλος ο κόσμος ευρίσκεται στα είδωλα. Και όταν δε ο Αβραάμ λάμβανε την Διαθήκη και δέχεται την περιτομήν, όταν του έδωκε ο Θεός την υπόσχεση και δέχτη την περιτομή ο Αβραάμ, εις επισφράγησιν αυτής εξικολούθη να εμπιστεύεται πλήρωση στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν ελίγησεν από την πίστη την οποία είχε στον Θεό. Ό,τι και αν επέτρεπε ο Θεός έλεγε ότι εγώ πιστεύω εις εκείνα τα οποία μου είπε. Και τι του είπε ο Θεός. Ό,τι του λέγει από εσένα θα πληθυνθεί ο κόσμος όπως τα άστρα του ουρανού και όπως η άμμος της θαλάσσης. Αυτό το επίστευε ο Αβραάμ. Δεν ελίγησε από την πίστη που του είπε ο Θεός. Και εις ηλικίαν 100 ετών εγέννησε τον Ισαάκ και όταν εγέννησε τον Ισαάκ του λέγει ο Θεός θα μου τον θυσιάσεις, του λέει. Θα μου τον φέρει να μου τον θυσιάσεις. Και πιστεύει ο Αβραάμ και λέγει ενώ ο Θεός μου είπε ότι από εμένα θα πληθυνθεί ο κόσμος λέγει, και θα γίνει όπως τα άστρα του ουρανού και οι άμμος της θαλάσσης. Εγώ θα το θυσιάσω το παιδί. Και έφτασε στο σημείο που εσήκωσε το μαχαίρι για να θυσιάσει το παιδί του και τη στιγμή εκείνη άγγελος Κυρίου τον πήρε από το χέρι και του λέγει σε δοκίμασε ο Θεός. Σε δοκίμασε ο Θεός. Έτσι δοκιμάζει τα παιδιά του ο Θεός. Φτάνουν στο χείλος του κρυμνού, το ένα πόδι είναι εις τον κρυμνό και το άλλο επάνω εις την ξηράν και εκείνη τη στιγμή που είναι έτοιμος να πέσει στο χάος ο άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή να έρχεται ο Θεός. Δια να δοξαστεί το όνομα του. Δι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμεθα, ούτε να ολιγοψυχούμε. Ο Θεός ενός μας υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας, εμείς πρέπει να το βλέπουμε πάντοτε κοντά μας. Δεν το είπε, ειδούμε θυμόνιμη πάσα τη ημέρα έως της συντελείας του αιώνος. Δεν μας το είπε αυτό και εμείς λέγει τούτο το έχουμε ως άγκυρα ελπίδος και δεν τρεπόμεθα λέγει γιατί αυτό
είναι εκείνο το οποίο μας δίνει δύναμη. Χωρίς ακόμη να έχει αποκτήσει τον Ισαάκ, ο Αβραάμ δεν ελίγιζε, αλλά επίστευε σε αυτά τα οποία του είχε πει ο Θεός, ότι από την ειδική του την ζωή, από το ειδικό του το έθνος, από τα δικά του τα παιδιά, θα πληθυνθούν τα παιδιά του και θα γίνουν τόσα πολλά που θα είναι αμέτρητα, και από το οποίο θα πληθύνουν το Ιαπόγονοι αυτό στα άστρα του ουρανού και ως η άμμος η παρατοχήρως της θαλάσσης η αναρρύθμιτος. Ο ελπίζων επί των Κύριων, επί των Θεών, δεν πρόκειται να εντραπεί ποτέ του. Ο ελπίζων επί Κύριων ου κατεσχυνθήσεται εις τον αιώναν. Δεν πρόκειται να βγει ο Θεός ψεύστης. Εκείνος είπε και ό,τι είπε δεν φεύγει από τα λόγια του ο Θεός. Και ο Αβραάμ μακροθυμήσας και επί μακρών με ελπίδαν ανέμενε και επέτυχε της επαγγελίας. Και οι πατριάρχες ζηλώσαντες τον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον και είναι ο Θεός με ταυτού. Ο Ιακώβ γέννησε 12 παιδιά. Τα 12 παιδιά τα οποία γέννησαν ήσαν εις την Παλαιστίνη, εγέννετο λοιμός φοβερός, δηλαδή πείνα, και τα παιδιά του Ιακώβ τα 12 ευθόνησαν τον αδελφόν των προτελευταίων, τον Ιωσήφ. Ο τελευταίος αδελφός των 12 αυτών παιδιών του Αβραάμ ήταν ο Βενιαμίν. Ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν ήσαν από την ίδια μητέρα. Αυτόν τον Ιωσήφ τον αγαπούσε πολύ ο Αβραάμ και τον είχε σε ιδιαίτεραν αγάπη και τον ευθόνησαν οι αδελφοί του και ήθελαν να τον φωνεύσουν, και εν τέλει τον επόλυσαν εις τους εμπόρους της Αιγύπτου, και όταν έφτασαν εκεί τον ηγόρασεν ο Πετεφρή, ο οποίος ήταν μέσα εις το παλάτι του βασιλέως, και από εκεί έτυχε μεγάλης δοκιμασίας ο Ιωσήφ, έφτασεν εις την φυλακή κατά σηκωφαντημένος από την γυναίκα του Πετεφρή, η οποία τον ηράστη, τον ηγάπησε, τον ερωτεύθηκε, διότι ή το λέγει ο Ιωσήφ ως το πρόσωπό του, ως πρόσωπο αγγέλ. Είχε τέτοια ομορφιά ο Ιωσήφ, ούτως ώστε εκείνη η βρωμερά γυναίκα τον ερωτεύθηκε και ήθελε να τον πλανήσει. Και εκείνος δεν εδέχτηκε αυτήν την πρόταση της ατιμίας, και εκείνη του ετράβηξε τον χιτώναν από επάνω του. Τότε δεν υπήρχαν τα φορέματα τα οποία φορούμε σήμερα, ούτε οι ράπτες οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, ούτε τα ραφεία τα οποία υπάρχουν. Τότε ήταν ένα ύφασμα το οποίο εσκέπαζε ολόκληρο γυμνό το σώμα του ανθρώπου, και αυτό το ύφασμα το περιετήλιγον πέριξ αυτόν του σώματος και περπατούσαν στους δρόμους. Εκείνη η γυναίκα του Πετεφρή, όταν είδε τον Ιωσήφ, τόσο πολύ εισήλθε ο διάβολος μέσα της, ούτως ώστε κατεκάστην ημέρα τον εταλάνιζε, τον κατατυρανούσε να κοιμηθεί μαζί της. Και εκείνος έλεγε, πώς μπορώ να πράξω το αμάρτημα τούτο, το πολύ φοβερό κακό, λέγει, ενώπιον των οφθαλμών του Θεού μου. Πού είναι οι νέοι σήμερα να τα ακούσουν αυτά? Και όταν τα ακούσουν θα πούν και αυτοί, παραμυθάκια είναι. Πλην όμως αυτός ο Ιωσήφ, λέγει, δεν υπέκυψε, και εκείνη λυσσαγμένη, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τον έβαλε, λέγει, στην αγκάλη της, τον κρατούσε, λέγει, με τέτοια δύναμη, ούτως ώστε μαζί με αυτή, λέγει, ήταν και ο δαίμονας της πορνείας που έσφυγαν τον Ιωσήφ. Και εκείνος, λέγει, εγκλίστρισε από μέσα από τα χέρια και αυτής και του διαβόλου, και έμεινε γυμνός, λέγει, και εξήρθενε στους δρόμους και δεν εντρέπετο. Εκείνη όμως η γυναίκα του Πετεφρή, η Αιγυπτία, όταν είδε αυτήν τη σκηνή, αντί να διορθωθεί τον αντίον, ήρθισε να φωνάζει ότι της επετέθη ο Ιωσήφ. Και ειδού, λέγει, κρατώ τεκμήριο στα χέρια μου. Μου επετέθηκε, λέγει, τον απόθυσα,
Τον έδιωξα, λέγει, και του πήρα και το χιτόν. Όταν ο Πετεφρής έμαθε αυτά τα πράγματα, τον οδήγησε αμέσως στην φυλακή, είναι το έτοιμο να το φωνεύσει, αλλά τον έριξε στην φυλακή και στην φυλακή ο Θεός τον ανέδειξε και γένετο μετέπειτα ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο βασιλεύς μετά τον Φαραώ, έγινε αυτός κυβερνήτης ολοκλήρου της Αιγύπτου. Και οι πατριάρχες, λέγει, δηλώσαντε στον Ιωσήφ απέδοντο εις την Αίγυπτον και είναι ο Θεός με τα αυτού. Ο Θεός επέτρεψε να πειραστεί ο Ιωσήφ αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως εν περιλήψη. Ο Ιακώβ οδύρετο του Ιωσήφ την στέρηση, λέγει, και ο γενναίος εκάθητο άρματι. Τες ειδονές τότε της Αιγυπτίας μη δουλεύσας, αντεδοξάζεται υπό του παρέχοντος, λέγει, εις αυτόν στέφος άφθαρτον, που του έδωκε το στεφάνι το αμάραντο, το άφθαρτο στεφάνι, που δεν φθήρεται. Αυτό το στεφάνι το οποίο έλαβε ο Ιωσήφ, επέτρεψε ο Θεός να πειραστεί ο Ιωσήφ δια της δοκιμασίας, δια να γίνει εκλεκτότερος από ό,τι ήταν. Βλέπετε, όταν ο Θεός επιτρέψει δοκιμασία, τι γινόμεθα? Πιο δυνατή. Γινόμεθα πιο δυνατή από ό,τι ήμεθα. Πάντοτε όμως ήτο παρά το πλευρό του Ιωσήφ. Βρίσκεται κοντά του. Δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Και γένετο και ο λυτρωτής του Ιωσήφ. Τον ελύτρωνε από εκεί που ήταν έτοιμοι να το φωνεύσουν. Ο Θεός τον ελύτρωνε αοράτως. Δι' αυτό προέλαβε ο Θεός, σχεδιαστήσαν την θανάτωση του αδελφού του, την αδελφοκτονία, την επρόλαβε ο Θεός και δεν τον εφώνευσαν τον Ιωσήφ. Δεν επέτρεψε δε και από την σύζυγο του Πετεφρή να έρθει η συκοφαντία εναντίον του Ιωσήφ, αλλά τον κατέστησε αυτόν δεσμοφύλακαν. Ο Θεός, αντί φυλακισμένο σε γένετο δεσμοφύλακαν, να φυλάτε τους φυλακισμένους, να κρατά τα κλειδιά της φυλακής. Και αντί να είναι μέσα στη φυλακή ο Ιωσήφ, ή το απ' έξω από την φυλακή και έβλεπε τους φυλακισμένους. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί μου. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Διότι ο Θεός μας περιφρουρεί. Έως ότου, λέγει, τον απεκατέστησε εις μεγάλην τιμή και δόξαν εις το αξίωμα το οποίο ανυψώθη από τον Φαραώ, εγένετο κυβερνήτης της Αιγύπτου. Και εξήλετο αυτόν εκπασών των θλίψεων αυτού. Και έδωκεν αυτό χάρη. Και έδωκεν αυτό σοφία εναντίον Φαραώ του βασιλέως Αιγύπτου. Και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επέγυπτον καθόλων των οίκων αυτού. Και ηλευθέρωσεν αυτόν ο Θεός από όλα τα θλίψεις του. Και του εξισφάλισε την εύνοια του βασιλέως της Αιγύπτου του Φαραώ, δια την σύνεση και την σοφία που έδειξε όταν εξηγούσε τα όνειρά του. Και εγκατέστησε αυτόν ο Φαραώ ηγεμόναν και επίτροπον του επί της Αιγύπτου και εφολοκλήρου του ανακτόρου του και εις όλων των οίκων αυτού του ανάκτορων του Φαραώ, το οποίο είναι το Ιωσήφ μέσα, από του οποίου αναχτώρου εκπηγάζουσιν όλες οι κυβερνητικές πράξεις. Τώρα ο Ιωσήφ ευρίσκεται ως κύριος μέσα σε αυτό το ανάχτωρο. Με άλλα λόγια, ο Ιωσήφ ανυψώθη στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Αιγύπτου, γένετο κυβερνήτης της Αιγύπτου, όπως έχουμε και εμείς σήμερα πρωθυπουργό. Ο Ιωσήφ αποφυλακισμένος και καταδικασμένος γένετο κυβερνήτης ολοκλήρου της Αιγύπτου. Εάν ο Ιωσήφ δεν επωλείτο από τους αδελφούς του ως δούλος εις τους Αιγυπτίους εμπόρους και αν δεν ερήπτετο εις την φυλακή που εξήγησε το όνειρο του αρχιεινοχώου του Φαραώ, του μετέπειτα συστήσαντος αυτόν εις τον Αιγύπτιον μονάρχην, δεν θα ανεβιβάζεται εις το έντοξον αυτό αξίωμα. Θα έκλαιε κανείς όταν παρακολουθούσε των σεμνών αυτών νέων, το νεαρό αυτό παιδί, θα έκλαιε
όταν θα παρακολουθούσαν όλες τις τυραννίες και τις συκοφαντίες και τους διωγμούς τα οποία υπέστη. Και όμως λέγει, ύστερα από αυτήν τη σκληρά αδικία την οποία υπέστη, τον ανέδειξε ο Θεός και τον ανύψωσεν και τον έφερεν εις το αξίωμα να κυβερνά όλην την Αίγυπτον, δια να εκπληρωθούν οι λόγοι του Θεού, εισπύροντες εν δάκρυση εν αγκαλιάσι θεριούσι. Εκείνοι οι οποίοι υποβάλλονται εις τας δοκιμασίας και αντέχουν τας δοκιμασίας και ευχαριστούν τον Θεό και δοξάζουν τον Θεό, αυτοί τα δάκρυα των τα οποία χύνουν τα ανίδει ο Πανάγαθος Θεός και στο τέλος λέγει εκείνα τα δάκρυα γίνονται λέγει θερισμός αγάπης και ευλογίας την οποία δίδει ο Θεός. Ήρθε δε λοιμός εφόλην την γην Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψεις μεγάλη και ούχε βρίσκον χορτάσματα οι πατέρες ημών. Λέγει, συνεχίζει ο πρωτομάρτυρας Στέφανος απολογούμενος εις τους δικαστάς του, τους αδίκους δικαστάς οι οποίοι τον οδήγησαν εις δίκην δια να τον φωνεύσουν. Ήρθε δε πείνα εις όλην την Αίγυπτον και την Χαναάν και στενοχωρία μεγάλη και δεν βρίσκον οι πρόγονοι μας τροφάς δια των εαυτών τους και δια τα ποιμνιά τους. Ακούσας δε ο Ιακώβ όντα σίτα εν Αιγύπτο εξαπέστειλε τους πατέρας ημών πρώτον. Ο Ιακώβ λέγει όταν ήκουσε ότι η Αίγυπτος είχε πολλές τροφές ενώ η Παλαιστίνη δεν είχε λόγο της αστόχιας, δηλαδή δεν έβρεξε ο Θεός επί 7 ολόκληρα χρόνια, δεν έβρεξε σταγόνα νερό και όλα είχαν καταστραφεί, δεν έμεινε τίποτε εις την γη της Χαναάν. Τότε ο Ιακώβ λέγει έμαθε ότι στην Αίγυπτον υπήρχε πολλή ευφορία, υπήρχε πολλή ευλογία και έστειλε λέγει τους πατέρας ημών πρώτον. Διστακτικά ο Ιακώβ, διστακτικός ο Ιακώβ, με πολλήν πόνον, δεν έχει την χαρά εκείνη να στείλει τα παιδιά του στην Αίγυπτο, αλλά τα έστειλε λέγει με όλων των δισταγμών που είχε δια να ειδούν αν όντως υπάρχουν στην Αίγυπτο αυτά τα οποία ήκουε. Και έλεγε, και αν έλεγε κάποιος εις αυτόν να μετικήσει στην Αίγυπτο, πήγαινε εκεί δια να ζήσει, αν του έλεγε, στην ηλικία την οποία βρίσκεται, δεν θα μετικούσεν ποτέ στην Αίγυπτο με ολόκληρο του το σπίτι ο Ιακώβ, ο γέρον Ιακώβ. Θα έβρισκε την πρόταση αυτήν απαράδεκτον δια των εαυτών του και καταστροφική. Πού θα φύγω να σηκωθώ να πάω στην Αίγυπτο? Εάν του έλεγε κανείς σήκω ολόκληρος και πήγαινε στην Αίγυπτο, δεν θα πήγαινε. Πώς όμως η πρόνοια του Θεού οικονομεί τα πράγματα? Η Αίγυπτος είναι η έφορος χώρα όπου οι Ισραηλίτες δύναντι να πληθυνθούν και να λάβουν αρκετά εφόδια πολιτισμού. Βλέπετε, βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση αγρία, μέσα σε μια κατάσταση η οποία δεν τους έδιδε την χάρη του Θεού. Οι Αιγύπτιοι είχαν πολιτισμόν τότε, βρίσκονται εις πλήρη αύξηση και πρόοδον της ειδικής των ζωής. Δι' αυτό εκεί τους στέλνει ο Πανάγαθος Θεός τους Εβραίους δια να πάρουν από τους Αιγυπτίους και να διδαχθούν από αυτούς πράγματα τα οποία θα ήσαν καλά δια της ζωήν των. Θα τους εχρησίμευον έπειτα όταν θα απετέλουν ίδιον έθνος. Ο προσφυλήσιος του Ιακώβ δια των υποτιθέμενων θάνατων του οποίου έχει σαν πικρά δάκρυα ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν του είπαν τα άλλα του παιδιά ότι ευρήκαμε το φόρεμα του παιδιού σου βουτυγμένο στο αίμα, τότε ο Ιακώβ είπε ότι τον κατέφαγαν άγρια θηρία το παιδί μου και ήρχισε να κλαίει, να κλαίει για το χαμό του παιδιού του, το οποίο όμως ήταν ψέματα. Ο Ιακώβ οδύρε το λέγει του Ιωσήφ της στέρηση. Όταν του είπαν τα άλλα αδέρφια ότι τούτον είναι το φόρημα του παιδιού σου, λέγει ναι. Ορίστε του λέγουν, είναι βουτυγμένο στο αίμα διότι αυτοί έσφαξαν ένα κατσικάκι
και άλυψαν το φόρεμα του Ιωσήφ μέσα στο αίμα και τον επούλησαν και έφυγαν στην Αίγυπτο για να μην τον φωνεύσουν, διότι τον έριξαν μέσα στον λάκτον για να αποθάνει. Και όταν το είδε αυτό το φόρεμα, ο Ιακώβ έχισε, λέγει, δάκρυα πολλά, διότι ανεγνώρισε ότι ήταν του παιδιού του, του Ιωσήφ. Αυτά τα δάκρυα ο Πατριάρχης τώρα, δια την θαυμασίας οδού και της προνοίας του Θεού, γίνεται ένδοξος ο Υιός του, και τα δάκρυα τα οποία έχισε ήσαν όλα άδικα δάκρυα. Η πείνα τώρα και η παντελής έλλειψη των τροφών οδηγεί τον Πατριάρχη με τα τέκνα του προς την Αίγυπτο. Και τα διστακτικά βήματα της πρώτης αποστολής, ο δισταγμός με τον οποίο έστειλε τα παιδιά του στην Αίγυπτο, θα γίνουν κατά την δευτέραν αποστολή με περισσότερο θάρρος. Και αυτός ο Ιακώβ θα αποφασίσει τέλος, ευχαρίστως, να μετικήσει στην Αίγυπτο. Να μετικήσει στην Αίγυπτο, να πάει στην Αίγυπτο, αδερφοί μου. Τελειώσαμε όμως. Αυτά τα ωραία τα οποία ακούσαμε θα τα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Έως τότε θα πάρουμε ένα σύνθημα το οποίο ευγάναμε από αυτά τα οποία ακούσαμε. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, να μην φοβούμεθα τίποτα. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας λυτρώνει από όλες τις δυσκολίες και όλες τις περιστάσεις και όλες τις αντιξοότητες της ζωής μας. Θα ακούσουμε τον προφήτη ο οποίος λέγει «Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών». Θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο ο οποίος κηρύττει «Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών». Θα ακούσουμε τον Χριστό μας ο οποίος μας λέγει «Όταν είμαι εγώ κοντά σας, τι να φοβηθείτε». Γιατί φοβάστε. Όσοι θέλουν ας μην το καταλάβουν. Είναι δικαίωμά μας. Όσα γίνονται σήμερα μπροστά μας, όσα έρχονται την επόμενη ημέρα, είναι τα φρικτότερα πράγματα τα οποία είδαν οι ανθρωπότητες. Ένα εκ των φοβεροτέρων σημείων τα οποία είναι και το σημείο του Αντιχρίστου είναι ότι παρήθαν γενναίες ανθρώπων από την ημέρα όπου εγγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννου μέχρι σε αυτή τη στιγμή και ουδέποτε η ανθρωπότητες ομίλησε δια των αριθμών του Αντιχρίστου. Ο αριθμός του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι 3 εξάρια και τα 3 κοντά, το ένα κοντά στο άλλο. Ο αριθμός 666, ο οποίος λέγει η Αποκάλυψη, είναι και το όνομα του Αντιχρίστου. Ποιον είναι αυτό το όνομα? Εδόθησαν διάφορα ονόματα στο παρελθόν. Υπέθεσαν πολλοί οι οποίοι σχολήθησαν με αυτό το θέμα ότι είναι το τάδε όνομα και το τάδε όνομα. Πλην όμως όταν θα αποκαλυφθεί, τότε θα είναι και η πραγματικότης και τότε θα είναι και το όνομα αυτό του Αντιχρίστου. Πότε θα αποκαλυφθεί? Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, γενόμενον επί γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα επιτρέψει ο Θεός να εμφανιστεί και αυτός ο δυνάστης της ανθρωπότητος. Αυτός ο κακούργος, ο οποίος θα υποδουλώσει το ανθρώπινο γένος. Έως τότε όμως, τα διάφορα γεγονότα τα οποία θα έρχονται πρέπει να είναι δια τους πιστούς το κάθε ένα και ένα ξύπνημα. Και φτάσαμε, αδελφοί μου, από τα πιο μικρά εις τα πιο μεγάλα,
και συνεχώς θα προχωρούμε για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα του σχεδίου του Αντιχρίστου, αλλά και σε αυτό που θα του επιτρέψει ο Θεός. Έναν από τα φοβερά σημεία είναι το θέμα αυτό το οποίο ονομάζεται χρήμα. Το ελέγαμε προδεκαετίας. Το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Όταν θα ενώσει ο Αντίχριστος το χρήμα, τότε θα το κρατήσει στα χέρια του. Και τότε οι άνθρωποι ή θα αγαπήσουν τον Χριστόν ή θα δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο δια λίγα αργύρια. Τα οποία αργύρια, όσα και να έχει ο άνθρωπος, εδώ θα μείνει. Αυτήν την κίνηση την βλέπουμε, αδελφοί μου, μπροστά μας, αλλά την βλέπουμε μόνο όσοι πιστεύουν στον Θεό και όσοι ακούν τα Θεία Κηρύγματα και όσοι έχουν τα μάτια της ψυχής ανοιχτά. Οι άλλοι λέγουν ότι τούτο είναι όμορφο πράγμα, είναι καλό πράγμα, είναι για το συμφέρον μας, είναι για την πρόοδο της κοινωνίας και πολλές και διάφορες δικαιολογίες. Δικαίωμα να τα λέγουν. Εμείς δεν θα τα βλέπουμε έτσι όμως. Εμείς θα τα βλέπουμε όπως είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το χρήμα θα έρθει στα χέρια του Αντιχρίστου και για να σου τα δώσει τα χρήματά σου πρέπει να του δώσει και στη ψυχή σου. Δι' αυτό θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας, είμαι φτωχοί, δεν είμαι πλούσιοι, και αυτά τα λίγα τα οποία μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε ο κάθε ένας, αυτά τα λίγα ας τα δώσουμε τώρα που είναι νωρίς σε φτωχούς, σε εγκαταλελειμμένους, σε ασθενείς, σε χείρες, σε ορφανά, για να μην έρθουμε στην τελευταία στιγμή που δεν θα τα παίρνει κανείς πλέον και θα μείνουμε με αδιανά τα χέρια, διότι δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο είναι φοβερό και οδηγείται και αυτό προς τα εκεί, αλλά σιγά σιγά, είναι το θέμα του φαγητού, της τροφής. Αυτή η τροφή θα έρθει η στιγμή κατά την οποία δια να την πάρεις την τροφή αυτή να φάγεις, πρέπει να έχεις τον αριθμό του Αντιχρίστου ή το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και αυτό οδεύει προς το σημείο τούτο και ολοκληρώνει ο Αντίχριστος τα δύο και μένει το τρίτο. Το τρίτο το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε. Τρία σημεία είναι που θα πάρει ο Αντίχριστος. Ένα τα χρήματα, δεύτερον την τροφή και τρίτον τη μετακίνηση του ανθρώπου, που θα μετακινείται ο άνθρωπος. Θα σου κόψει τον δρόμο ο Αντίχριστος και θα σου λέγει για να περάσεις πρέπει να έχεις τον αριθμό μου. Εάν δεν έχεις τον αριθμό μου δεν μπορείς να περάσεις ούτε δια του αέρος, ούτε δια της ξηράς, ούτε δια της θαλάσσης. Και όταν τούτα τα τρία τα πάρει, ετελείωσε. Ο κόσμος όλος έχει υποταγεί κάτω από την πίεση του δυνάστου, κάτω από την πίεση του κακούργου και όλος ο κόσμος θα υποταχθεί κάτω από το θέλημά του.